Ο γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης, 1991, εξομολόγησε κάποτε μία γερόντισσα και της έβαλε κανόνα να μην κοινωνήσει για 3 χρόνια. «Γιατί δεν κοινωνάς?» τη ρώτησε μία μέρα ο ιερέας της ενορίας της. «Μου έβαλε κανόνα ο πάτερ Ιάκωβος», απάντησε εκείνη και του είπε την αιτία. «Όχι γιαγιά, μη στεναχωριέσαι. Αυτός είναι αγράμματος καλόγερος. Εγώ είμαι μορφωμένος και σου λύνω τον κανόνα. Να έρθεις την Κυριακή να σε κοινωνήσω». Καθώς όμως πλησίαζε η γιαγιά να μεταλάβει, ένιωσε στο στόμα της την Αγία Λαβίδα άδεια και κρύα. Δεν κατάλαβε τη γεύση της Θείας Κοινωνίας. Το θαυμαστό γεγονός επαναλήφθηκε άλλες 2 Κυριακές, οπότε η γυναίκα ανησύχησε και ξαναπήγε στον γέροντα Ιάκωβο. «Παιδί μου», της είπε εκείνος, «ο κανόνας δεν λύνεται. Πρέπει να κάνεις τον κανόνα που σου έβαλα». Το 1987 ο πάτερ Ιάκωβος εξομολόγησε μία κοπέλα, αλλά της απαγόρευσε να κοινωνήσει. Εκείνη τότε επισκέφθηκε κάποιον επίσκοπο που της επέτρεψε τη Θεία Μετάληψη. Όταν όμως πλησίασε να κοινωνήσει, η Αγία Λαβίδα μπήκε άδεια στο στόμα της. Αυτό το παράδοξο και θαυμαστό επαναλήφθηκε και άλλη φορά. Οπότε η κοπέλα τρόμαξε, μετανόησε και πήγε να εξομολογηθεί πάλι στον πάτερ Ιάκωβο. «Χρειάζεται μεγάλη προσοχή όταν σου δίνει κανόνα ο πνευματικός σου. Μόνο αυτός ξέρει γιατί στον έδωσε και ενώπιον του Θεού είναι κανόνας οποιοδήποτε άλλος κι αν στον λύσει, που ο κανόνας κανονικά δεν λύνεται και είναι μεγάλο λάθος να προσπαθείς να λύσεις τον κανόνα του πνευματικού που σου έβαλε το επιτίμιο για κάποιες αμαρτίες. Κάποιες φορές ο πνευματικός μπορεί να σου βάλει κανόνα και 5 χρόνια, όμως αν δει ότι μέσα στα 2 χρόνια έχεις μετανοήσει καθαρά και εξομολογέσαι καθαρά και κάνεις μια πνευματική ζωή, τότε μπορεί να σου λύσει τον κανόνα ο ίδιος πνευματικός που στον έβαλε και να σου πει από τα 5 χρόνια που έχεις κανόνα να κοινωνήσεις ή στα 2 ή στον 1 χρόνο, εξαρτάται με τον αγώνα που κάνεις».